κάτι ροζ, ρε. Βάλε κάτι ροζ. Φώτα έχουν τα παιδιά, μουσική έχουν τα παιδιά. Αν είχα ροζ παλτά θα τα έβαζα τώρα. Έχω μόνο ροζ γούνα. Εντάξει. Είπαμε. Σου πάνε πολύ αυτά τα σκουλαρίκια. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Θέλω και εγώ να παίρνω αξεσουάρ. Ναι, σιγά μη θες. Το πιο αξεσουάρ που φοράς είναι τη σκουφή στο κεφάλι. Και το ρολόι. Ναι, ναι. Κρύβεται μέσα από τα ρούχα. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί δεν βλέπω την ώρα. Τι είπες το πράγμα. Άου. Κάτσε βρε λίγο, κάνε μου λίγο χώρο. Κρύο, κρύο, κρύο. Τι κρύο είναι αυτά σήμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή, χθες η ηλίθεια βγήκα χωρίς μπουφάν. Και από χθες ξεκίνησαν τα πρώτα κρύα. Σήμερα όμως δεν πάω πουθενά χωρίς μπουφάν. Τώρα είναι τα δεύτερα κρύα. Τώρα είναι τα δεύτερα κρύα. Αλλά σήμερα είναι πιο κρύα από χθες. Πάμε στο Ether Float, είναι στο Κολωνάκι. Εγώ έχω ξανακάνει άλλη μια φορά. Λοιπόν, αυτό πας έχει δύο pods μεγάλα. Σαν κουβούκλια, φανταστείτε το. Και μέσα έχει νερό με πάρα πολύ αλάτι, περισσότερο δηλαδή και από τη μαύρη θάλασσα. Που σημαίνει ότι επιπλέεις. Όσο και να θες να βουλιάξεις, επειδή το δοκίμασα, δεν βουλιάζεις με τίποτα. Πρέπει να είναι πολύ περίεργο συνέστημα. Ναι. Και πολύ χαλαρωτικό, γιατί είναι το πιο κοντά που μπορείς να έρθεις, ένας απλός πολίτης τουλάχιστον, στο μηδέν βαρύτητα, παιδί μου. Και δεν νιώθεις και το νερό από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν είναι ότι κάνει κυματάκι κτλ. Μπαίνεις σε αυτό το pod, στην αρχή σου βάζουν μουσικούλα, σου έχουν και ένα φωτάκι και σου λέει το καλύτερο είναι να το κλείσεις το pod. Αν νιώθεις εσύ βέβαια κλειστοφοβία, δεν το κάνεις. Αλλά δεν κλειδώνει αυτό, απλά κουμπάει. Οπότε ό,τι και να συμβεί, το σπρώχνεις και ανοίγει πανεύκολα. Μετά από λίγο κλείνει η μουσική, κλείνει και το φως και είσαι στο μαύρο σκοτάδι. Ναι, 40 λεπτά, απλά αράζεις, απλά αφήνεσαι. Okay. Αν μπορείς και να μην σκεφτείς και να κοιμηθείς ακόμα καλύτερα, που είναι λίγο δύσκολο νομίζω άμα δεν το έχεις κάνει πολλές φορές. Γεμίζει αυτό, ακούγονται πλίτσι, πλίτσι και κλίτσι, κλίτσι. Όχι, τίποτα δεν ακούς ουσιαστικά. Υπάρχει ησυχία. Σου έχει δώσει και το ασπίδες από πριν. Δεν μπορείς να βάλεις μουσική δική σου. Καλά, αν θες μπορείς να βάλεις, αλλά σκοπός είναι να μην έχεις ερεθίσματα άλλα. Βέβαια, αν κάνεις το λάθος και σκουπιστείς κάπως με τα χέρια σου που έχεις βάλει στο νερό στο πρόσωπο και σου μπει στο στόμα, έχει απέσια γεύση. Καλά, σου το λέει κιόλας, δεν πρέπει να το κάνεις. Βέβαια, ξυπνάω το πρωί και μου ήρθε περίοδος. Και μετά κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω, αχ, έβαψα τα μαλλιά μου. Και την προηγούμενη φορά που πήγαμε εκεί, υπέγραψε ένα χαρτί που έλεγε ότι δεν έχω βάψει τα μαλλιά μου, δεν έχω βγάλει body fluids, δεν έχω κάνει εγχείρηση, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι ήταν τα άλλα, αλλά είχε μια λίστα. Οπότε εγώ σήμερα δεν μπορώ να κάνω Ether Float, αλλά μπορώ να κάνω το massage που έχει. Massage float. Ναι, όχι, σκέτο, κανονικό κλασικό massage. Δεν θα σας άφηνα όμως έτσι. Σήμερα θα έχουμε μια special καλεσμένη. Θα είναι αυτή το πειραματόζωο, παιδιά. Εντάξει, τώρα θα το κάνουμε συνήθεια. Μία με το bungee jumping που έβαλα τα παιδιά να πηδήξουν και εγώ δεν πήδηξα. Α, πάλι θα τώρα πάμε κάπου και θα το κάνεις εσύ. Ναι, τώρα θα βάλω την άμυνα να το κάνει. Ναι. Εντάξει, εγώ το έχω κάνει όλα από μία φορά. Όλοι στα σχόλια θα λένε θα ήθελα να είμαι φίλη της Δανάης για να πηγαίνουμε κάπου και να τα κάνω εγώ. Και να πληρώνει η Δανάη. Εντάξει, παιδιά, κοίτα, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ανυπομονούσα πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ειδικά μετά το πάρτι τα έχω φτύσει. Ο εγκέφαλός μου καταρχάς έχει καεί. Δεν θυμάμαι τι έχουμε πει, δεν θυμάμαι τι έχουμε κανονίσει, γι' αυτό κιόλας έκλεισα βαφή μαλλιών μία μέρα πριν το Ether Float, αντί να το κάνω έστω μία μέρα μετά. Δεν ξέρω, το έχει γεμίσει η μνήμη RAM. Χρειάζομαι έναν εξωτερικό δίσκο. Όχι, άλλο η RAM, άλλο ο σκληρός δίσκος. Η RAM δεν είναι μνήμη. Θες αλλαγή motherboard, CPU, ολική, ολικό service. Θέλω ολικό service. Καλά, σίγουρα μετά το vlog μας θέλω ολικό service, ισχύει αυτό. Και οπότε τα έκανα σε λίγο λάθος. Καλά, μου ήρθε και η περίοδος, αυτό δεν μπορούσα να κάνω και κάτι. Οπότε θα σας δείξω όλη την εμπειρία. Θα σας μεταφέρω και εγώ τη δική μου εμπειρία την προηγούμενη φορά. Και θα το κάνουμε κάπως έτσι. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Μία φορά έδωσα στη Δανάη να κάνει render. Ναι. Και το ανέβασε χωρίς ήχο. Ναι, παιδιά, ανέβηκε σήμερα το βίντεο χωρίς ήχο. Το είδαμε τώρα στα σχολεία. Είναι 3 και 20 και εμείς είμαστε στο δρόμο. Οπότε ουσιαστικά ο Δημήτρης θα με αφήσει στο Ether Float, θα γυρίσει πίσω, να φτιάξει τον ήχο και θα ξαναέρθει.
Έχεις πει ότι έχουν πάει όλα στραβά. Τι έχει πάει στραβά. Εγώ που περίμενα περίοδο σήμερα και μου έρθει πριν από 5 μέρες, οπότε τώρα δεν έχω. Δεν είναι τέλειο, μου έρθει 5 μέρες νωρίτερα. Ναι. Τα μαλλιά πόσο τέλεια, είναι η αγαπημένη μου Δανάη η ρόζο πτασία. Τι είναι αυτό που πεις τα ρόζο. Ωραίο να είσαι στην κίνηση και να τρέχεις να προλάβεις. Έχουμε δύο δωμάτια για float και ένα δωμάτιο για μασάζ. Εδώ δέστε εσείς. Μόλις τελειώσετε και από το float και από το μασάζ, θα έρθετε εδώ να καθίσετε, να σας φτιάξουμε κάτι να βγείτε, να μας πείτε πώς περάσατε, εντάξει. Ναι. Πάμε να σας δείξουμε τον υπόλοιπο χώρο. Μα κάνει φοβερό δώρο, Δανάη. Τουαλέτες και οτιδήποτε χρειάζεται πριν φύγετε. Οκ. Okay. Τέλειο. Οπότε πάμε στον πίνα να πούμε για το float. Yes. Λοιπόν. Εγώ θα σας πω ακριβώς ότι λέω και κανονικά, ναι. Και θα τα πω και πολύ σοβαρά και σε σένα που είναι η πρώτη φορά και εγώ θέλω να περάσει καλά παρότι σου φαίνεται. Νούμερο είναι και πιο βασικό. Κλείνετε κινητά, να μην έχει θόρυβο, να μην έχει δόνηση. Το δεύτερο είναι το ασπίδες. Έχετε ξαναβάλει εδώ ασπίδες. Ναι. Τέλεια. Είναι εκεί, είναι δύο ειδών. Αριστερά έχει ένα φυλαδιάκι με οδηγίες για όποιον δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει. Τις βάζετε πριν κάνετε οτιδήποτε. Α, θα είμαι τύπου. Ανάσκελα. Σαν να ράζω στην παραλία. Ναι, στη θάλασσα όμως, όταν κάθεσαι ανάσκελα και πλέεις, επειδή έχει 4% αλάτι, χρειάζεται να αυξήσεις την επιφάνειά σου. Εδώ και έτσι να κάθεσαι. Α, το έχει περισσότερο αλάτι από το σχολείο. Πιο πολύ και από την φυσική μαλάκα. Ναι, οκ. Τύπου προσπαθείς να βουλιάξεις το χέρι και δεν βουλιάζει. Είσαι εξαπλωμένη, ξέρεις που είναι το φως, ξέρεις που είναι το καπάκι. Πάμε τώρα στην ακινησία. Αυτό είναι το πραγματικά δύσκολο κομμάτι στο πρώτο float. Όχι να κλείσει το καπάκι του φως, όλοι το κάνουν. Εδώ είναι η διαφορά με το σεξ. Το σεξ είναι πολύ εύκολο να μην ξεκινήσει. Λοιπόν, το καπάκι και το φως. Ναι, δηλαδή, εντάξει, οκ. Φωνάζω, δεν ακούω τίποτα. Φωνάζω, ε. Ναι. Μπαίνω. Ναι. Παϊ. Ρε μαλάκα, είμαι καμένη υπόθεση, καμένο χαρτί. Αλήθεια, μπορώ να χαλαρώσω με τίποτα τώρα που πάω πάνω να χαλαρώσω. Σκέφτομαι να θυμηθώ να πω στην Άννα και τη Φωτεινή κάτι για μια δουλειά. Ωραία θα ήταν να σκαλέβω στην ίδια της μαμάς μου. Άλλη μια ευκαιρία από την αρχή να τα κάνω. Μαλάκα, μαλάκα, ελπίζω να ακούγονται αυτά που λέω. Αλήθεια, περνάω τέλειο. Τι θες? Ήθελα να δω πώς είσαι. άμα είσαι ευχαριστημένη με τις υπηρεσίες. Τις υπηρεσίες, θα ήθελα να μου κάνεις και λίγο μασάζ. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Πώς είναι να επιπλέσεις έτσι αυτό? Σαν να είσαι στη μήτρα της μάνας σου. Θυμάσαι πώς είναι να είσαι? Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι είναι. Γιατί είναι σκοτεινά, δεν σε απασχολεί τίποτα. Και πρέπει εγώ να σκέφτομαι ότι είμαι στη μήτρα της μάνας σου. Όχι της δικιάς μου, πρέπει να. Ιδιαίτερα φανταστικό. Πες ένα από τα καλύτερα μασάζ που έχω κάνει ever. Γιατί μου έκανε και διατάσεις παράλληλα και με γυρνάγε και με στριφογύρναγε και μου έκανε και μαλάξεις και αυτό το λαδάκι ήτανε... Δεν ήταν λάδι βασικά. Ήτανε κάτι άλλο. Ήτανε σόγια και ήταν τέλειο. Οπότε αυτή η φήμη μου αρέσει πάρα πολύ. Χάσαμε το αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα αν έχει παρκάρει κάπου ο Δημήτρης και δεν θυμάται που έχει παρκάρει ή αν μας έχουν σηκώσει το αμάξι. Κολονάκι είναι και αυτό. Όπου και να παρκάρεις, θα έχεις παρκάρει λάθος. Έλα, το βρήκαμε. Τι έγινε? Πόσα χρόνια τη ζωή σου έχασες? Χαίστηκα πάνω μου. Σε έχουν στριμώξει λίγο. Πίτσα, πίτσα. Πίτσα, πίτσα, κύριε. Λούπα! Τα έκαμε σ' άλλο. Όλα καλά. Σουφλέ σοκολάτας και πίτσα. Γιατί κάποιος πεινάει πολύ και έχει και περίοδο και είναι και κουρασμένη. Οπότε πεπερώνει με έξτρα βασιλικό. Θα βάλω και τελευταίο επεισόδιο Meghan Markle με Χάρη. Και η βραδιά έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια τέλεια μέρα σήμερα.